Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την υποδοχή που επεφύλαξαν στον Εύρο, στον συνάδελφό σας, τον κύριο Μηταράκη? Κυρία Κλήτου, ναι. Καταρχήν ο ίδιος ο λαός της περιοχής έχει δίκιο, ναι. Και βέβαια και οι πρόσφυγες έχουν δίκιο. Είναι θύματα, να το πω έτσι, των πολέμων, των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων, των επεμβάσεων, και πήραν των οματιών τους, είναι εδώ, και πάλι βέβαια τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Δεν πέθαναν εκεί, πεθαίνουν εδώ από τις αντίξωες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και όλα αυτά τα προβλήματα που, αν θέλετε, αντιμετωπίζουν. Και η λύση βέβαια στο προσφυγικό, έχουμε συζητήσει πολλές φορές πάνω σε αυτό, είναι η ανυπακοή και η πειθαρχία απέναντι στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτές τις συνθήκες του Δουβλίνου και όλα αυτά που, αν θέλετε, κρατούν όμοιρους τους πρόσφυγες στη χώρα μας. Αυτοί που διαδήλωναν κατά τις πληροφορίες ήταν ακροδεξιοί. Βεβαίως δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε βέβαια. Ναι, προφανώς. Για τις επιθέσεις εννοείται. Με αυτή την επίθεση. Εμείς λέμε ότι η μαζική πάλη του λαού θα πρέπει να διαμορφώσει αυτές τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να λυθεί το θέμα. Κύριε Κατσότη, αν πραγματικά παρεύει τους κανόνες και τους συμβολικούς και τους συμβολισμούς ο Πρωθυπουργός στην Ικαρία, οι άνθρωποι που διαδήλωναν με πανό δίπλα-δίπλα ο ένας τον άλλον εναντίον της επίσκεψης, της πρώτης επίσκεψης Πρωθυπουργού στο νησί της Ικαρίας, αυτοί πόσους βλέπετε εσείς? Γιατί κατά μεγάλο πλειοψηφία, όπως ξέρουμε από τα εκλογικά αποτελέσματα, ανήκουν και στο κόμμα σας. Κύριε Κώστα, άκουσα την ερώτησή σας, όμως αυτό που δεν άκουσα είναι αν τα αιτήματα αυτών των κατοίκων που διαδήλωναν στην Ικαρία είναι δίκαια και αν αυτά προβλήθηκαν καθόλου όλες αυτές τις μέρες που είναι στην επικαιρότητα το θέμα της επίσης του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Ποια ήταν τα αιτήματα λοιπόν των κατοίκων που διαδήλωναν? Ήταν να διασφαλίσουν την υγεία τους, τη ζωή τους, με ένα νοσοκομείο το οποίο θα πρέπει να έχει πνευμονολόγο, το οποίο δεν έχει πνευμονολόγο. Άρα λοιπόν δίκαια διαδήλωναν οι κάτοικοι, δίκαια, που δεν έχει προσωπικό, δεν έχει υπαλλήλους, που δεν έχουν παθεί όλα αυτά τα μέτρα, που το νησί είναι αποκλεισμένο από τις μεταφορές. Είναι λοιπόν αιτήματα ζωής για τους κατοίκους, τα οποία αυτά χάθηκαν μέσα λοιπόν από την προβολή του τραπεζώματος, τέλος πάντων, που έκανε ο βουλευτής στον Πρωθυπουργό και στην κουστοδία του. Είναι θέμα αυτό? Βεβαίως είναι θέμα. Είναι και θέμα. Αυτό βέβαια φαίνεται ότι ο κόσμος δεν το δέχεται, και παρόλα που εδώ είχαμε και το ατόπιμα ή μάλλον την επιλογή της κυβέρνησης να αποκριθεί όλη αυτή η στάση της κυβέρνησης με την αντιπροσωπεία του από την ΕΡΤ, είναι το γνωστό, το ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν το έχετε πει. Το διέψευσαν. Πάντως το διέψευσαν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, κύριε Κατσότη, επίσημη ανακοίνωση. Να μην εμφανίζεται. Ναι, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΕΡΤ, οφείλουμε να το πούμε, του Γενικού Διευθυντού Ειδήσεων, που δείχνει σε ποια δελτία έπαιξε το θέμα. Δεν απεκλείστηκε το θέμα. Έπαιξε κανονικά στα δελτία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όμως θέλω να πω ότι λέει από τούτο και στο εξής δεν θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ την εικόνα αυτή. Κύριε Κατσότα, αυτό το φάουλ δεν έχει την αποδοχή του κόσμου. Αυτό το φάουλ του Πρωθυπουργού, κύριε Κατσότα, είναι πολύ καλό θέμα για διαδικτυακό κουτσομπολιό. Δεν το συζητάμε μεταξύ μας. Κύριε Κατσότη, ζητώ συγγνώμη. Της Νέας Δημοκρατίας. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν το ξέρω να κάνω. Έβλεξε τις γραμμές. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι καλό για διαδικτυακό κουτσομπολιό. Είναι όμως θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, να γίνει επερώτηση στη Βουλή, να καθόμαστε να συζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί για το θέμα αυτό. Δηλαδή, εντάξει, έγινε μια κακή διαχείριση έστω. Αλλά είναι θέμα για πολιτική αντιπαράθεση, κύριε Κατσότη? Κύριε Κώστα, εμείς δεν κάνουμε αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Κάνουμε αντιπαράθεση πάνω στη διαχείριση της πανδημίας. Γιατί η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται μόνο στα νοσοκομεία, αλλά στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στις δομές. Εκεί που, αν θέλετε, έχουμε τα χιλιάδες κρούσματα, τους διασωληνωμένους και τους θανάτους. Και εκεί η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι σε όλους αυτούς που είναι σε αυτές τις δομές. Η δική μας λοιπόν κριτική είναι
στη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, γιατί έχουμε αναδείξει συνολικά το ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει τα αντίστοιχα μέτρα, επιχειρεί να ισοφαρίσει, να ισοσκελίσει, να το πω έτσι, τα μέτρα για την πανδημία και τα μέτρα για την οικονομία και προσαρμόζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι και στον τουρισμό, αυτό είναι και στις μεταφορές, αυτό γίνεται και σήμερα, μια προσαρμογή των αναγκαίων μέτρων για τη μη διασπορά του ιού, που ήδη είμαστε στο τρίτο κύμα και θα είναι το πιο φωνικότερο, και η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες σε αυτή την προσαρμογή των υγειονομικών μέτρων. Κύριε Καραγκούνη, θέλετε να εμείς πείτε κάτι για τα μέτρα, η κυβέρνηση να δείτε τις ευθύνες που έχει, ενώ μειώθηκαν 2,5% οι εργαζόμενοι στην υγεία, αυξήθηκαν 6% στις δυνάμεις καταστολής. Λοιπόν, εδώ λοιπόν... ευχαριστώ, κύριε Κατσότα.